Νομίζω μας πήγε γούρι, έτσι παιδιά, έτσι δεν είναι? Νομίζω, ναι, πήγαμε πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πέρασε η Ελλάδα, πέρασε η Κύπρος και βγήκαν και νωρίς τα ονόματα, γλιτώσαμε και την αγωνία την πολύ. Μαρία, πες μου κάτι, τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τον πρώτο ημιτελικό? Τα τραγούδια ήταν λίγο, δηλαδή αν δεν υπήρχε το ενδιαφέρον της Ελλάδας και της Κύπρου, νομίζω ότι ήταν ένας όχι πολύ ενδιαφέρον πρώτος ημιτελικός. Αυτό με έκανε εντύπωση, ότι μαζεύτηκαν όλα μαζί. Ο δεύτερος ημιτελικός αντιθέτως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιώργο, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θεωρούσες πραγματικό outsider και σε εντυπωσίασε που πέρασε στον τελικό? Νομίζω ο Άγιος Μαρίνος ήταν η πιο μεγάλη έκπληξη. Σαν Μαρίνο νομίζω ήταν. Και ίσως και η Σλοβενία. Σλοβενία, ναι. Δεν είναι εύκολο να προκρίνεις το τελικό. Ναι, ήρθαμε με υψηλή θέση τα προγνωστικά, αλλά τα προγνωστικά και τα στοιχήματα και όλα αυτά είναι απλώς χαρτιά. Εκεί πάνω κρίνονται όλα. Και δόξα τω Θεώ, κρίθηκαν καλά. Είναι μια Eurovision φέτος που είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις ποιος θα είναι ο νικητής. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, νιώθω απλώς ότι από αυτό το πρώτο ημιτελικό η Αυστραλία και η Ισλανδία θα μας απασχολήσουν πολύ και στο τελικό. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για την Ελλάδα και την Κύπρο, να μην τις μπλέξω σε αυτό το στοιχηματικό προγνωστικό. Ναι. Εντάξει, είσαι πολύ γουρλού, γιατί πρώτη σου φορά στο booth για την Κύπρο μαζί με τον Τάσο Τρίφωνος και πέρασε και η Ελλάδα και η Κύπρος στον τελικό. Όταν μου είπαν να έρθω εδώ να κάνω το σχολείο μου, λέω εννοείται θα έρθω γιατί θέλω να πανηγυρίσω. Ήμουν τόσο σίγουρη και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και αυτό έκανα σήμερα. Μπράβο στην Κατερίνα, μπράβο στην τάφτα μας. Είμαστε πολύ περήφανοι και για τις δύο χώρες. Και τώρα υπάρχει έτσι μια αγωνία για τον τελικό, το μεγάλο τελικό. Η Κατερίνα, πώς σου φάνηκε? Η Κατερίνα ήταν επίσης εξαιρετική για ακόμα μια φορά. Μου αρέσει αυτή η σκηνοθετική άποψη του κομματιού, πώς παρουσιάζεται στη σκηνή, το εικαστικό αυτό κομμάτι. Και νομίζω ότι ξεχωρίζει μέσα από όλα τα τραγούδια του διαγωνισμού που έχουν. Ξέρεις, άλλα έχουν εφέ και αυτό σε βάζει μέσα σε μια άλλη εποχή, πώς να το πω, σε έναν άλλο κόσμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.